Η διάλυση της ήδη εξαιρετικά εύθραυστης βουλγαρικής οικονομίας εντάθηκε μετά από 18 μήνες διακυβέρνησης από το φιλοαμερικανικό κεντρό κόμμα του Κίριλ Πετκόφ και των Γιάπης φίλων του, οι οποίοι ήταν αρκετοί για να στείλουν τη Βουλγαρία όχι στο 1990, αλλά πολύ πιο πίσω σε μια εποχή που είναι η πιο δύσκολη οικονομικά από την ανεξαρτησία του βουλγαρικού κράτους. Και βέβαια να δώσουν την πρωτιά στις εκλογές το συντηρητικό κόμμα ΓΕΡΠ του Μπόικο Μπορίσοφ. Το κόμμα του Μπορίσοφ εξασφαλίζει σύμφωνα με τις προβλέψεις το 25% των ψήφων, ενώ έπεται η κεντρό απαράταξη του Κίριλ Πετκόφ που συγκεντρώνει το 19%. Είναι η τέταρτη φορά σε διάστημα 18 μηνών που οι Βούλγαροι ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν το κοινοβουλίο τους σε μια περίοδο πρωτοφανούς από το τέλος του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1989 πολιτικής αστάθειας. Οι Βούλγαροι αρνήθηκαν να ψηφίσουν. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, ίσως γιατί ξέρουν ότι κανείς δεν θα τους δώσει να φάνε και να ζεσταθούν. Το ποσοστό συμμετοχής ήταν σε ιστορικό χαμηλό 25%. Ο πληθωρισμός βρίσκεται κοντά στο 20%. Ένα καλάθι ψώνια κοστίζει μια περιουσία και η διαφορά σε σχέση με την περασμένη χρονιά είναι τεράστια. Δεν έχουν ενέργεια, δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν τίποτα. Ο Μπόικο Μπορίσοφ είναι το μικρότερο κακό, πιστεύουν οι Βούλγαροι και επενδύουν στο ότι μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα τα δυτικά και τα ρωσικά συμφέροντα. «Ο πόλεμος είναι πολύ κοντά μας, καλύτερα να μην προκαλούμε κανέναν», εξήγησε μία ψηφοφόρος. Τι σημαίνουν αυτά? Ισχυρό τουρκικό πόδι στη βουλγαρική πολιτική σκηνή, αλλά και επιστροφή των φιλορώσων στην εξουσία. Κάτι που οι Βούλγαροι ελπίζουν να σημάνει την έναρξη της ροής του φυσικού αερίου και πάλι στη χώρα τους. Γιατί αλλιώς ο χειμώνας δεν βγαίνει όπως λένε οι ίδιοι.